Λοιπόν, πόσο είναι το κλίμα διαφορετικό σε σχέση με πώς ήταν παλιότερα τα προηγούμενα χρόνια για το ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Χρήστο Κολώνα, συνάλφο, ενεργειακό συντάκτη και όχι μόνο στην εφημερίδα Τα Νέα. Γεια σου, Χρήστο μου, τι κάνεις. Γεια σας, παιδιά. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, αγαπημένο θέμα, ΔΕΗ. Τι άλλο. Τι γίνεται. Γελάμε, αλλά μα κάσει καμιά ώρα. Καταρχάς, να σα ρωτήσω κάτι παρεμπιπτόντως. Συνέχεια γίνονται διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές, μία, δύο ώρες, μισή ώρα. Έχει, καλά, συνέβαινε αυτό όταν ανέβαιναν οι θερμοκρασίες με το παραμικρό στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλούταν βλάβες και μικροδιακοπές. Αυτό, όπως λένε και οι ίδιοι τεχνικοί της ΔΕΗ, έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν κοπεί οι επενδύσεις στη συντήρηση και στην αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Οικονομικοί λόγοι προφανώς. Οικονομικοί λόγοι προφανώς. Αν θυμάμαι καλά, από το 2013 μέχρι το 2018, με βάση τα τελευταία επίσημα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΗ, έχουν πέσει 39% οι επενδύσεις στο δίκτυο διανομής στη μέση και τη χαμηλή τάση, όπου λειτουργούνται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Έτσι, με το παραμικρό, βλέπουμε τις διακοπές αυτές να συμβαίνουν. Χρήστο, δημιουργήθηκε μία μαύρη τρύπα από το κίνημα «Δεν πληρώνω». Ναι, ακριβώς. Και τώρα πάει ΔΕΗ και κυνηγάει τους οφειλέτες, ενώ ανέχτηκε μακρό χρονικό διάστημα τους κακοπληρωτές. Ακριβώς. Το κίνημα «Δεν πληρώνω», όπως λες, καλλιεργήθηκε πολύ έντονα από τον ΣΥΡΙΖΑ την προεκλογική περίοδο του πρώτου 2015. Υπήρχε και κάποιο εμπνευστής για το ΔΕΗ. Θυμάμαι στα Διόδια ήταν ο κύριος Χαρίτσης, που δεν ήταν από τους εμπνευστές και έγινε υπουργός. Υπήρχε κάποιος αντίστοιχος έτσι που να. Όχι, υπήρχε ένα κλίμα. Το ανεχθήκανε. Υπήρχε ένα κλίμα που, όπως ήταν με τα Διόδια, λέγανε δεν θα πληρώσουμε και λογαριασμούς ρεύματος και τίποτα. Και δεν συγκυνήγαγε κανένας. Ακριβώς. Οπότε από στόμα σε στόμα επεκτάθηκε. Αυτό συντηρήθηκε και όταν ανέλαβε το Υπουργείο Ενέργειας ο Λαφαζάνης. Ακολούθησε ο Σκουρλέτης με την περίφημη άτυπη εντολή «μην κόβετε το ρεύμα για χρέη κάτω από 1.000 ευρώ». Μα δεν ήταν μόνο αυτοί όμως. Ανέχθηκαν και τους επιχειρηματίες. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Υπάρχει σοβαρό θέμα με μεγάλες επιχειρήσεις και με κρατικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα με τη Λάρκο, έτσι. Στην οποία Λάρκο είναι και μέτοχος και η ίδια η ΔΕΗ. Ναι, αυτό είναι το αστείο. Άρα τώρα έχουμε εξώδικα και γιατί ποσά. Τώρα. Να πω κάτι. Ναι. Γιατί αυτό ήταν τρελό. Αφήνανε τους λογαριασμούς να φτάσουν στα 1.000 ευρώ, πληρώνανε 100 ευρώ για να μην κοπεί το ρεύμα. Και ξαναγύριζαν από την αρχή. Και είχε εκτεναχθεί το ποσό τώρα στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι είναι τα χρέη. Το οποίο είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό, είναι ο μισός ο τζίρος. Είναι άλλο ένα παράδειγμα, παιδιά, όπου εταιρείες ιδιωτικές φεσώνουν κρατικές εταιρείες επί ΣΥΡΙΖΑ, κρατικές δημόσιες επιχειρήσεις. Μετά τη ΔΕΣΦΑ έχουμε τώρα τη ΔΕΗ, που φαίνεται ότι είναι τεράστια τα χρέη και εκεί πέρα. Και να δούμε τι άλλο θα προκύψει στη διάρκεια των ημερών που απομένουν μέχρι τις εκλογές και μετά από αυτές. Ακριβώς. Τώρα, τι γίνεται. Επειδή προκλήθηκε όλος αυτός ο θόρυβος και ο πανικός με το ότι δεν βγαίνει η ΔΕΗ, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και με το γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους πάλι θα είναι ζημιογόνα τα αποτελέσματά της. Ο κύριος Παναγιωτάκης, ο πρόεδρος της εταιρείας, χθες βγήκε και είπε ότι θα κυνηγήσω 890.000 παλιούς πελάτες της ΔΕΗ. Πρόκειται για καταναλωτές οι οποίοι είτε είχαν επιχειρήσεις και κλείσανε και αφήσανε θέση στη ΔΕΗ, είτε ήταν οικοκυριά που είχαν εξοχικά και κόψαν το ρεύμα, είτε ήταν παταχτσίδες οι οποίοι αλλάξαν αφημί, επιχειρήσεις κυρίως, για να γλιτώσουν τα χρέη της ΔΕΗ, είτε αλλάξανε πάροχο. Και γιατί δεν τους κυνηγούσε τόσο καιρό και τους κυνηγάει τώρα μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές? Για τον λόγο που απάντησες, είναι εκλογές. Αυτοί χρωστάνε, είναι 890.000 πελάτες, χρωστάνε ένα δις. Αυτό δίνει τη σοβαρότητα της προσπάθειας. Ακριβώς. Δίνει ένα δισεκατομμύριο ευρώ χρωστάνε. Φυσικά είναι πάρα πολύ λίγα αυτά που θα μπορέσουν να εισπραχτούν, για να είμαστε ρεαλιστές. Εν τούτης, η ΔΕΗ ελπίζει και προσδοκά και μάλλον θα εισπράξει ένα σημαντικό ποσό από την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών άλλων από το κουβά των 2,7 δις. Περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ θα τιτλοποιηθεί, θα δοθεί στις αγορές, οι οποίοι θα δανείσουν τη ΔΕΗ με εγγύηση αυτά τα ληξιπρόθεσμα χρέη και υπολογίζεται ότι μέχρι τέλος του Αυγούστου θα εισπράξει 400-500 εκατομμύρια ευρώ. Πάντως θα είναι βραχυπρόθεσμες ανάγκες αυτές. Το πρόβλημα της ΔΕΗ είναι μεγάλο, δομικό και το οποίο αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα από την επόμενη κυβέρνηση την πρώτη μέρα των εκλογών, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Είπες και τη λέξη κλειδί, την επόμενη μέρα. Τι κατάσταση θα υπάρξει την επόμενη μέρα.
κάποιο ίχνος, λοιπόν, έτσι, γνώσης για το σχέδιο, ναι, που έχει υπάρχει που μια, η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μια πληροφόρηση, η οποία άτυπα έχει δοθεί. Έχει τρεις φάσεις το σχέδιο της ΔΕΗ. Το πρώτο είναι της Νέας Δημοκρατίας, με συγχωρείτε, να αναλάβει την κυβέρνηση. Το πρώτο σχέδιο προβλέπει την ίσπραξη οποιονδήποτε εσόδων από τα ληξιπρόθεσμα υπάρχουν. Το δεύτερο είναι αμέσως πώληση τριών πακέτων χαρτοφυλακίων με λιγνητικές και υδρολυκτικές μονάδες σε ιδιώτες. Αν γίνει αυτό που λυθούν, τότε πάμε σε μείωση προσωπικού, άλλο οργανόγραμμα, είναι η δεύτερη φάση. Και η τρίτη φάση είναι η είσοδος στρατηγικού επενδυτή, στρατηγικού εταίρου στην ΔΕΗ που θα απομείνει για να πάει στη νέα εποχή. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.